να σας καλησπερίσω εδώ στην πόλη της καρδιάς μας, όπως λέει ο Δήμαρχος, με το Δήμαρχο της καρδιάς μας, με τους δημοτικούς άρχοντες της καρδιάς μας, με εσάς όλους ανθρώπους της καρδιάς μας, και να πω ότι είναι μεγάλη χαρά και τιμή και για μένα που καθιερωμένα πλέον κάνω κάθε φορά την πρώτη εισήγηση και αρκετές άλλες βέβαια ενδιάμεσα. Εύχομαι να είμαστε όλοι καλά και να συνεχίσουμε για πολλά χρόνια και να μπορούμε και να παίρνουμε και να δίνουμε αυτά τα οποία ξέρουμε. Το σημερινό θέμα είναι σενάρια επιστημονικής ή όχι φαντασίας από τη γενίκευση της χρήσης των νέων τεχνολογιών και των κοινωνικών δικτύων, μια κοινωνιοψυχολογική προσέγγιση. Σήμερα δεν θα ξεκινήσω από την γνωστή σας διαφάνεια για την πραγματικότητα που φτιάχνεται στο μυαλό μας και με βάση αυτή συμπεριφερόμαστε, αλλά από τον Ιούλιο Βέρν. 200 περίπου χρόνια πριν γεννήθηκε ο Γάλλος ιστοριογράφος Ιούλιος Βέρν, ο οποίος με τα δεκάδες βιβλία του επιστημονικής φαντασίας μας ταξίδεψε και μας και όλη την ανθρωπότητα σε ένα κόσμο φαντασίας, με ταξίδια στη Σελήνη, με ταξίδια στο κέντρο της γης, κάτω από τη θάλασσα, με αερόστατο, με όλους τους τρόπους, με φανταστικά μυθικά τέρατα και με διάφορες άλλες ιστορίες, οι οποίες όταν γράφτηκαν απήχαν πάρα πολύ από την πραγματικότητα, αλλά έφτασε η εποχή που όλα αυτά τα οποία έγραψε ο Ιούλιος Βέρν έγιναν πραγματικότητα και μάλιστα ξεπέρασαν τη φαντασία του Γάλλου μυθιστοριογράφου. Η γενίκευση της χρήσης των νέων τεχνολογιών και των κοινωνικών δικτύων είναι μια νέα πραγματικότητα που ξεπερνάει τη φαντασία που είχαμε πριν από 20, 30, 40 και όσοι έχουμε περισσότερα χρόνια. Πριν αποτολμήσω να σας ταξιδέψω σε σενάρια επιστημονικής φαντασίας, και πριν η φαντασία απεικονίσει την επηρεασμένη από τη χρήση των νέων τεχνολογιών πραγματικότητα, ας δούμε τη σημερινή πραγματικότητα όπως είναι και όπως καταγράφεται. Η γενίκευση της χρήσης των νέων τεχνολογιών και των κοινωνικών δικτύων άλλαξε ριζικά την επικοινωνία, την αλληλεπίδραση και την καθημερινότητά μας και διαμορφώνεται ουσιαστικά, διαφοροποιείται ουσιαστικά από το πραγματικό κόσμο. Έξυπνες συσκευές, έξυπνα τηλέφωνα, τηλεοράσεις, υπολογιστές, τάμπλετ, κονσόλες και άλλα μέσα με άμεση πρόσβαση στο διαδίκτυο μας παρέχουν πρόσβαση σε πληροφορίες, γνώσεις, ψυχαγωγία, διασκέδαση, εξυπηρετούν και διευκολύνουν τη ζωή μας έχοντας γίνει μέρος της με θετικές και αρνητικές επιπτώσεις. Γρήγορη και άμεση επικοινωνία και πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο, όπου κι αν είμαστε, αληθινές και φτιαγμένες εικόνες και καταστάσεις, κοινωνικές, επαγγελματικές και άλλες επαφές, αίσθηση ασφάλειας και ιδιωτικότητας λόγω απόστασης, δυνατότητες απήχησης, προβολής και διαφήμισης, ανάγκη αποδοχής, επικοινωνίας, επιβεβαίωσης και αναγνώρισης και άλλη ψυχολογική, επαγγελματική, κοινωνικοί και διάφοροι παράγοντες μας οδηγούν σε κοινωνική δικτύωση, σε αναζήτηση και περιήγηση των σελίδων για περισσότερο ή μικρότερο χρόνο. Κυρίαρχη θέση στην επικοινωνία και την κοινωνική δικτύωση, το παιχνίδι, την ψυχαγωγία και την πληροφόρηση έχει βέβαια το κινητό μας τηλέφωνο, να το χτυπάει κάποιο, με γρήγορη και φιλική τεχνολογία για όλους, πλήθος επιλογών σε δυνατότητες, συνήθως αναξιοποιείτες. Από τις δυνατότητες που έχει το τηλεφωνό μας είναι ζήτημα να αξιοποιούμε το 10%. Διάφορες τιμές και κοινωνική αξία που μας προσδίδει το κινητό τηλέφωνο και παρόφηση σε γρήγορη αλλαγή του και αντικατάσταση με τελευταίας γενιάς για διάφορους λόγους. Έχουμε στο κινητό μας και τις άλλες συσκευές μια τεράστια, ανεξάνθητη και ανεξέλεγκτη αμφιλεγόμενη πηγή γνώσεων, πληροφοριών, επικοινωνίας, αλληλεπίδρασης, που η χρήση μπορεί να είναι θετική ή αρνητική, ωφέλιμη ή βλαβερή, διασκεδαστική ή ψυχαναγκαστική, ευχάριστη ή δυσάρεστη, ασφαλής ή επικίνδυνη. Έχουμε τη δυνατότητα
με το κινητό μας και τις άλλες έξυπνες συσκευές, να αναζητούμε κάθε είδους πληροφορία, να κρεμάμε και να ξεκρεμάμε ό,τι θέλουμε χωρίς κανένα έλεγχο, να κάνουμε χρήση ή κατάχρηση, να αξιοποιούμε ή να σπαταλάμε το χρόνο μας, να λύνουμε ή να περιπλέκουμε διάφορα προβλήματα και να αντιμετωπίζουμε ή να μεγαλώνουμε τη μοναξιά μας, που είναι βασικό πρόβλημα της εποχής μας. Τα χρόνια της κρίσης και περισσότερο της πανδημίας, η μοναξιά μας μεγάλωσε και η ανθρώπινη επικοινωνία, επαφή και αλληλεπίδραση, που είναι κύριο συστατικό της ψυχικής, πνευματικής και σωματικής ισορροπίας, υγείας και ευεξίας και της ευτυχίας μας, διαφοροποιήθηκε, λιγόστεψε και σε πολλές περιπτώσεις χάθηκε. Οι ποιότητες της ανθρώπινης επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης, η αποδοχή, κατανόηση και υποστήριξη, η διακίνηση ευχάριστων και θετικών συναισθημάτων και η ανταλλαγή γνώσεων πληροφοριών με δικούς μας ανθρώπους είναι οι σημαντικότεροι παράγοντες, τα θεμέλια και τα στηρίγματα της ευτυχίας και της ψυχικής, πνευματικής και σωματικής υγείας. Ένας λόγος που εμείς οι Έλληνες δεν έχουμε τόση ανάγκη από ψυχοθεραπεία είναι ότι έχουμε φίλους, ότι έχουμε παρέες και ανθρώπους με τους οποίους μοιραζόμαστε σημαντικά ή ασήμαντα πράγματα, προβλήματα και δυσκολίες μας. Η ανθρώπινη επικοινωνία, επαφή και αλληλεπίδραση στην εποχή της κρίσης και περισσότερο της πανδημίας στηρίχθηκε στις νέες τεχνολογίες και τα κοινωνικά δίκτυα, υποκαθιστώντας την αδύνατη φυσική παρουσία με την εικονική και λύνοντας πολλά προβλήματα που σε διαφορετική περίπτωση θα ήταν αξεπέραστα. Παράδειγμα, το Δημοτικό Πανεπιστήμιο που κατάφερε και μέσα στην πανδημία να λειτουργήσει διαδικτυακά. Ένα ερωτηματολόγιο, ένα τεστ, ένα γκάλο που συνηθίζουν οι εκλογολόγοι. Οι επιδράσεις από τη γενίκευση της χρήσης των νέων τεχνολογιών και των κοινωνικών δικτύων είναι θετικές σε κοινωνικό, ψυχολογικό, εκπαιδευτικό και συμπεριφερειακό επίπεδο και βοηθούν τους ανθρώπους στην επικοινωνία και την αλληλεπίδραση. Το Α. Το Β. Οι επιδράσεις από τη γενίκευση της χρήσης των νέων τεχνολογιών είναι αρνητικές και εμποδίζουν τους ανθρώπους σε επικοινωνία και αλληλεπίδραση. Για να δούμε τα Α. Για σηκώστε χέρια. Ποιοι νομίζουν ότι είναι θετικές οι επιδράσεις των νέων τεχνολογιών? Για να δούμε με το Β, ποιοι πιστεύουν ότι είναι αρνητικές. Μάλιστα, περίπου ισοπαλία θα έλεγα. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Τεχνητή νοημοσύνη, έξυπνες συσκευές σε πολλούς τομείς, μηχανές, σε σπίτια, αυτοκίνητα, όλα έξυπνα, τεράστιες δυνατότητες και ξυπνά ανεξέλεγκτες, με άγνωστη την εφαρμογή του στη ζωή μας. Τα σενάρια επιστημονικής ή όχι φαντασίας για μια μελλοντική πραγματικότητα επηρεασμένη από τη γενίκευση της χρήσης των νέων τεχνολογιών και των κοινωνικών δικτύων είναι μια πρόβλεψη, κάτι σαν προφητεία. Τέτοιες προφητείες, θα τα περάσω γρήγορα γιατί ο χρόνος είναι περιορισμένος και δεν θέλω να σας κουράσω, είχαν γίνει και τα περισσότερα χρόνια και για να προβλέψουμε στηριζόμαστε στη γνώση και την εμπειρία του χθες, κατασκευάζουμε νοητικά, περισσότερο ή λιγότερο ακριβή νοητικά μοντέλα, βάζοντας τους εαυτούς μας σε μια αισιόδοξη ή απεσιόδοξη, ενθουσιώδη ή απογοητευτική λογική, συναισθηματική διαδικασία και παρακίνηση. Πριν από 20 χρόνια υπήρχαν τα θετικά σενάρια που οι νέες τεχνολογίες θα μας έδιναν όλα τα προβλήματα, τα αρνητικά που θα μας κατέστρεφαν και τέρατα, μεταλλαγμένες μηχανές και τα λοιπά θα μας έτρωγαν και θα γίνονταν πυρηνικό ολοκαύτωμα, αλλά τίποτα από αυτά δεν έγινε τίποτα. Μια σύγχρονη προφητεία από τον Μπέζο, τον ιδιοκτήτη της Άμασας, έναν από τους δύο φτωχότερους ανθρώπους στον πλανήτη, έτσι. Λοιπόν, έχει μιλήσει για τη λύση των προβλημάτων της ανθρωπότητας, του υπερπληθυσμού και της διατροφής στο διάστημα με τις διαστημικές κάψουλες που θα κατασκευαστούν, θα μπορούν να ζήσουν εκεί εκατομμύρια ή και δισεκατομμύρια άνθρωποι, θα μπορούν να καλλιεργούν, να έχουν όλες τις δυνατότητες που έχουμε στη Γη με ιδανικές συνθήκες, πώς είναι η καλύτερη μέρα εδώ στη Γη μας, έτσι θα είναι πάντα εκεί. Και βέβαια θα μπορούμε να έχουμε τα ταξιδάκια μας, να πηγαίνουμε, να βλέπουμε και να κάνουμε. Το 2017 ο Στίβεν Χόκινγκ, ο διάσημος φυσικός, είχε προβλέψει ότι η ανθρωπότητα
έχει ακόμα μόλις 100 χρόνια ζωής λόγω της κλιματικής αλλαγής, της πιθανότητας σύγκρουσης αστεροειδών, τη ραγδαία αύξηση του πληθυσμού, την απειλή πανδημιών και ένα πιθανό πυρηνικό ή βιολογικό πόλεμο. Μετά από 5 χρόνια η πανδημία ήρθε, η κλιματική αλλαγή δείχνει όλο και περισσότερο τα δόντια της, η αύξηση του πληθυσμού συνεχίζεται ανεξέλεγκτα, ο πόλεμος δεν είναι πλέον πιθανός, αλλά έχει ξεκινήσει και δεν ξέρουμε αν κάποια στιγμή πατήσει κάποιος ένα κουμπί πυρηνικής καταστροφής, και με τους αστεροειδείς μην με ρωτάτε γιατί δεν ξέρω. Η πρόβλεψη του μέλλοντος ήταν πάντα γοητευτική και τα αρνητικά σενάρια είχαν πάντα μεγαλύτερη απήχηση από τα θετικά. Έχουμε πάρα πολλές προφητείες για την καταστροφή του κόσμου που ευτυχώς δεν επαληθεύτηκαν και ο κόσμος ακόμα ζει. Πάμε πολύ γρήγορα, οι μιλερίτες που έχουν φτιάξει την εκκλησία των Αδβενιστών της 7ης μέρας περιμένουν ακόμα την καταστροφή από το 1843. Το 1910 και το 1997 περίμεναν ότι ο κομήτης Χάλεϊ θα μας καταστρέψει. Το ημερολόγιο των Ατζέκων τελείωσε το 2012 κτλ. Και πάρα πολλές άλλες προφητείες οι οποίες δεν επαληθεύτηκαν. Το 2000 ήταν δύο πιθανότητες να καταστραφούμε, μία με τους υπολογιστές, το Millennium Bug, και η άλλη με το λιώσιμο τον πάγο της Ανταρκτικής και την ευθυγράμμιση των πλανητών, έτσι, και συνέχισαν και με άλλες αισιόδοξες προβλέψεις για το μέλλον. Λοιπόν, οποιοδήποτε αρνητικό σενάριο μετά από αυτά που είπαμε, νομίζω ότι οχριά. Θα ξεκινήσω όμως με αρνητικά σενάρια, γιατί αυτά συγκινούν και ενδιαφέρουν περισσότερο και μας δημιουργούν έτσι μια αίσθηση συγκίνησης. Πιστεύω ότι το μέλλον είναι πλέον εδώ, ότι πάρα πολλά πράγματα τα έχουμε δει και από εδώ και πέρα απλά θα υπάρχουν βελτιώσεις σε όλα αυτά τα οποία ήδη ζούμε. Ο Πρίτανης φυσικός και συγγραφέας Γιώργος Γραμματικάκης στο βιβλίο του «Ένας αστρολάβος του ουρανού και της ζωής» έγραψε ότι όσο η επικοινωνία με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, το διαδίκτυο και τα κινητά τηλέφωνα πυκνώνει, τόσο η μοναξιά μας, η ανθρώπινη, μεγαλώνει και κυριαρχεί. Λοιπόν, πάμε στα αρνητικά σενάρια. Το διαδίκτυο κυριαρχεί ολοκληρωτικά, μειώνει τη συμμετοχή μας σε πραγματικές δραστηριότητες, συναναστροφές, διασκέδαση, ψυχαγωγία και επικοινωνία, και ο χρόνος μας δαπανάται απλόχερα μόνο σε δραστηριότητες στον κυβερνοχώρο. Το διαδίκτυο κυριαρχεί παγκόσμια, επιβάλλεται η αγγλική γλώσσα και οι άλλες γλώσσες χάνονται. Μέσα από το διαδίκτυο έχουμε εύκολη πρόσβαση σε άπειρες και ανεξέλεγκτες πληροφορίες, συχνά τυφατικές, ανακριβείς, παραπλανητικές και προπαγανδιστικές, ενώ η πραγματική γνώση είναι συνήθως δύσκολη ή αδύνατη. Υπερεκτιμούμε την κατεχόμενη βάση σε βάρος της πνευματικής και της ψυχικής μας καλλιέργειας, της πραγματικής ψυχαγωγίας και της συναναστροφής, αποδεχόμαστε άκρητα την προσφερόμενη γνώση και πληροφορία και γινόμαστε εξαρτημένοι χρήστες σε πλοήγηση και παιχνίδι. Το πρώτο για την υπερεκτίμηση της κατεχόμενης γνώσης είναι κάτι που έχει αποδειχθεί πειραματικά, γιατί επειδή αναζητώντας και βρίσκοντας οποιαδήποτε πληροφορία στο κινητό μας, θεωρούμε ότι την κατέχουμε. Έχουμε γίνει όλοι μικροί σοφοί και λίγο περισσότερο ή λιγότερο, τα ξέρουμε όλα. Το ίντερνετ έχει γίνει ταχύτερο, εξυπνότερο και ικανότερο και μπορεί να ελέγχει και τη σκέψη μας. Η επικοινωνία μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα είναι ελεγχόμενη και κατευθυνόμενη και παρέχει επιλεκτικά ευκολίες, ροή, διαδραστικότητα ανάλογα με τη στοχοθεσία αυτών που το ελέγχουν. Το ίντερνετ έχει χωριστεί σε επίπεδα, άλλο για μας, άλλο για κάποιους άλλους, ανάλογα. Σε εμάς περισσότερο θα προωθεί προϊόντα και θα διαφημίζει διάφορα ό,τι χρειάζεται ή θα μας κατευθύνει εκεί που χρειάζεται. Το ίντερνετ έχει γίνει πανίσχυρο και πολύπλοκο και καταγράφει επίσημα και νόμιμα κάθε κίνηση και δραστηριότητα, δημιουργεί, ενημερώνει, χρησιμοποιεί, διακινεί, πουλάει και αποθηκεύει μόνιμα τον ατομικό φάκελο κάθε ενός μας, με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της επικοινωνίας, της επισκέψης στις ιστοσελίδες, τις αγορές ή τις προθέσεις αγορών, τις ιδέες, τις απόψεις που διατυπώνει, τα πρόσωπα που συνδέεται και για ποιο σκοπό συνδέεται. Ήδη γίνεται σε ένα βαθμό. Και πολλές φορές το κάνουμε μόνοι μας, γιατί ο χρήστης Βασίλης
είναι ευχαριστημένος που βρίσκεται στην τοποθεσία τάδε με τον τάδε και πάει λέγοντας. Βυθιζόμαστε όλο και περισσότερο σε ένα ψηφιακό περιβάλλον, μαγευτικό, χαοτικό, προβληματικό, εξαρτητικό και ανεξέλεκτο και μια διάκοπη αναζήτηση επιφανειακών, επικοινωνιακών ανταλλαγών, επιφανειακών γνώσεων και πληροφοριών και έντονων συγκινησιακών καταστάσεων, ακόμα με αδιαφορία, ακατάλληλα, ανεξέλεκτα, επικίνδυνα, βία, εθιστικά, επιθετικά, παραπλανητικά ή προβληματικά θεάματα, παιχνίδια, ιστοσελίδες, κοινωνικά δίκτυα, επαφές και συναναστροφές με επιδράσεις στη συμπεριφορά, τις αντιδράσεις, τα συναισθήματα και το χαρακτήρα μας. Τα πάω λίγο γρήγορα γιατί ο χρόνος έχει περάσει, να μην σας κουράζω και γι' αυτό και τα πάω εδώ για να επιλέγω κιόλας. Βυθισμένοι για πολλές ώρες σε αναπαυτικές ή ειδικές πολυθρόνες, που είναι ειδικά φτιαγμένες για παιχνίδια, αφήνουμε το σώμα μας να αδρανεί όλο και περισσότερο, συμπαρασύνοντας το νου και την ψυχή μας, όντας μια λιλένδετη ενότητα αλληλεπίδρασης κατά το νους υγιής, εν σώματι υγιή. Η χρήση γίνεται κατάχρηση, η κατάχρηση εξάρτηση, με εμφάνιση άγχους, αιμονικών σκέψεων και συμπεριφορών, ψυχαναγκασμών και τάσεων, αρνητισμού, απομονωτισμού και αντικοινωνικότητας. Η επιθυμία και η ικανοποίηση από πραγματικές ανθρώπινες σχέσεις και επαφές αντικαθίσταται ολοσχερώς από εικονικές. Οι εικονικοί φίλοι και τα avatar δημιουργούν ψευδαίσθηση ζωής, αποδοχής, επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης και ο χρόνος ενασχόλησης με τα κοινωνικά δίκτυα και την πλοήγηση αυξάνεται συνεχώς. Συνεχίζουμε για λίγο ακόμα τα αρνητικά σενάρια για να πάμε και στα θετικά, γιατί υπάρχουν και αυτά, σας έχω μαυρίσει η ψυχή. Λοιπόν, ζούμε για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οι γνωριμίες μας, οι επαφές μας, η επικοινωνία μας στηρίζονται στην αποδοχή φίλων που συνήθως δεν γνωρίζουμε. Σε απαραίτητος ανταποδιδόμενα like και follow και σε δημοσίευσεις και ιστορίες, σε φωτογραφίες που συχνά μας είναι τουλάχιστον αδιάφορες και έχουν μικρή σχέση με την πραγματικότητα. Στημένες συχνά δημοσιεύσεις, ιστορίες και φωτογραφίες παρουσιάζουν μια ιδανητή, επιθυμητή, ωρεοποιημένη και παραποιημένη εικονική πραγματικότητα που δημιουργεί θλίψη σε αυτούς που τη ζηλεύουν, γιατί δεν είμαστε εκεί, αλλά και σε αυτούς που τη δείχνουν, γιατί δεν τη ζουν πραγματικά. Ενώ είμαι στενοχωρημένος, λέω μισό λεπτό, φοράω το χαμόγελό μου, βγάζω τη φωτογραφία και τη δημοσίευω. Οι έξυπνες εφαρμογές, οι έξυπνες συσκευές μας, με εύκολους και φιλικούς τρόπους μπορούν να μεταμορφώνουν την εικόνα που προβάλλεται στα κοινωνικά δίκτυα. Με απλά εργαλεία δημιουργούνται πλαστές εικόνες με ιδανικά σώματα, ασύγκριτη ομορφιά, αιώνια νεότητα, ερωτισμό, ελκυστικότητα και τελειότητα σε αναλογίες και χαρακτηριστικά. Αλλάζοντας, διορθώνοντας και παραποιώντας πρόσωπα και σώματα, ώστε να τα αποκρίνονται εικονικά στις επιταγές της μόδας και το επιθυμητό της ομορφιάς. Προσέξτε όμως. Σε αυτή την παραπλανητική εικόνα εκδηλώνεται διαδικτυακή αποδοχή, θαυμασμός, ερωτισμός, αγάπη και διάθεση επικοινωνίας, που μόνο διαδικτυακά μπορούν να διατηρηθούν και να μακροημερεύσουν. Γιατί στην πραγματική ζωή τα πράγματα είναι διαφορετικά. Μπορεί εγώ να δείξω ή να φτιάξω τη φωτογραφία μου και να δείχνω 20 χρονών, αλλά το ότι είναι 29 δεν κρύβεται. Λοιπόν, από αυτή την παραπλανητική, ωρεοποιημένη και παραμορφωμένη εικόνα μας, πολύ συχνά αποδεχόμαστε, αγαπάμε, θαυμάζουμε και επιδιώκουμε έναν άλλον εαυτό και εμείς οι ίδιοι. Και με αυτόν τον τρόπο η πραγματική μας εικόνα μας κάνει δυστυχισμένους. Δεν μας αρέσει πλέον ο εαυτός μας. Πάμε στα αρνητικά σενάρια. Τα παιδιά μας έχουν εθιστεί απόλυτα στο ίντερνετ, τα κοινωνικά δίκτυα και τα ηλεκτρονικά παιχνίδια ξοδεύουν το περισσότερο χρόνο τους σε βάρος της μάθησης, του ύπνου, της άθλησης, της συναναστροφής με οικογένεια, φίλους κλπ. Όχι ότι απέχει πολύ βέβαια την πραγματικότητα. Αλλά πάμε στο εντελώς. Από ξενωμένα παιδιά, νέοι και ενήλικες, ξένοι μέσα στο ίδιο σπίτι και το ίδιο σχολείο, την ίδια γειτονιά. Μαθητές εξαρτημένοι, απομονωμένοι, αποχαυνομένοι, αποξενωμένοι, περιθωριοποιημένοι, αδιάφοροι και απορροφημένοι,
από χαρακτήρες παιχνιδιών. Αποκτούν χαρακτηριστικά και ιδιότητες των χαρακτήρων μέσα από τα παιχνίδια τα οποία παίζουν. Εγκλεισμένα σε ένα δωμάτιο, τα παιδιά μας μπροστά σε μια οθόνη αδυνατούν να επεξεργαστούν τις άπειρες πληροφορίες του διαδικτύου, σπαταλούν πολύτιμο χρόνο και αναζητούν διαδικτυακά εύκολες λύσεις σε εργασίες και ασκήσεις που βάρει ο κύριος Μάκης, έτσι που προσφέρονται αφιδώς, ελαχιστοποιώντας τις επιδράσεις της εκπαίδευσης. Τα κοινωνικά δίκτυα είναι επιλεκτικά διαθέσιμα και η αλληλεπίδραση μεταξύ των ανθρώπων μειώνεται, ο έλεγχος και η αξιοπιστία των διακινούμενων πληροφοριών γίνεται σκόπιμα και επιλεκτικά και τα εμπόδια της επικοινωνίας αυξάνουν. Πολλά παιδιά αντιμετωπίζουν δυσκολίες ισότιμης πρόσβασης στη γνώση και την πληροφορία και δεν αξιοποιούν τις δυνατότητες που έχουν. Οι άνθρωποι επικοινωνούν, αλληλεπιδρούν και επηρεάζονται μέσα από τις ελεγχόμενες πληροφορίες, ειδήσεις και ενημέρωση που έχουν και αποφασίζουν επηρεασμένοι από αυτή την προπαγάνδα. Γιατί οι αποφάσεις που παίρνουν στηρίζονται στη γνώση που έχουν. Και τελειώνω τα αρνητικά σενάρια, με αυτό εδώ για τους εκπαιδευτικούς που είναι αρκετοί εδώ. Εκπαιδευτικοί, διευκολυντές και αναμεταδότες γνώσεων και πληροφοριών. Διεκπεραιωτές και ελεγκτές της μαθησιακής διαδικασίας μέσω των νέων τεχνολογιών, με αδυναμία πραγματικής επικοινωνίας, συνεργασίας και αλληλεπίδρασης και με αμφισβήτηση του ρόλου τους από την υπεροχή του διαδικτύου σε προσφερόμενη γνώση και πληροφορία. Αρκετά σας μαύρησα την ψυχή, πάμε όμως να δούμε και τα θετικά σενάρια τα οποία θέλω να πιστεύω ότι είναι πιθανότερο να συμβούν, γιατί όλοι μας θέλουμε το καλύτερο και προσπαθούμε και ειδικά όταν πρόκειται για τα παιδιά μας για ένα καλύτερο αύριο το οποίο θα τους ετοιμάσουμε. Το ίντερνετ έχει γίνει ταχύτατο, μπορούμε να το ελέγξουμε με τη σκέψη και η επικοινωνία μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα είναι γεμάτη επιλογές, ευκολίες, διαδραστικότητα και φιλικότητα χρήσης για κάθε άτομο. Η επικοινωνία είναι ελεύθερη και ανεξάρτητη, παρέχει ευκολίες, ροή και διαδραστικότητα ανάλογα με τις επιθυμίες, τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες των χρηστών. Με τη χρήση των νέων τεχνολογιών, η ανθρωπότητα θα οδηγηθεί στην αντιμετώπιση σημαντικών ζητημάτων, όπως είναι η κλιματική αλλαγή, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η φτώχεια, ο αναλφαβητισμός, η υγεία και η ελευθερία στη διακίνηση ιδεών. Η παγκόσμια κοινότητα θα διευκολυνθεί σε επικοινωνία, εργασία, γνώση, πληροφόρηση, υγεία, μόρφωση, εκπαίδευση, εργασία, επιστήμη, τεχνολογία, διασκέδαση και ψυχαγωγία, ιδίως όταν υπάρχουν φυσικά ή άλλα εμπόδια. Είχα σκοπό να τα αναλύσουμε αυτά τα πράγματα, θα τα αφήνουμε για άλλη φορά. Η χρήση του διαδικτύου και των κοινωνικών δικτύων θα βοηθήσει τους ανθρώπους να διαμορφώσουν καλύτερες σχέσεις και ένα καλύτερο μέλλον για όλους. Σταδιακά θα μειωθεί η αποξένωση των ανθρώπων, ο αποπροσανατολισμός, η κατάχρηση και η εξάρτηση από το διαδίκτυο και τα κοινωνικά δίκτυα. Με τη συνεργασία εκπαιδευτικών και άλλων φορέων, της πολιτείας και ατόμων, η ανθρωπότητα θα οδηγηθεί σε ορθολογική χρήση των νέων τεχνολογιών. Θα καλλιεργηθούν παράλληλα ενδιαφέροντα που είναι απαραίτητα και δραστηριότητες σε μικρούς και μεγάλους, θα ενισχυθεί η φυσική, πνευματική και ουσιαστική επικοινωνία και αλληλεπίδραση και θα βελτιωθεί ο γονεϊκός έλεγχος και η συμμετοχή στις ηλεκτρονικές διαδικασίες των παιδιών. Η νομοθεσία θα προσαρμοστεί κατάλληλα για να προστατεύει ελευθερίες, κοινωνικά και ατομικά δικαιώματα, προσωπικά δεδομένα και αξίες, καθώς και να μας προστατεύει από καταχρηστικές, παραπλανητικές, εγκληματικές ή άλλες δράσεις μέσω του διαδικτύου. Τα κοινωνικά δίκτυα θα είναι προσβάσιμα και διαθέσιμα σε όλους, η αλληλεπίδραση των ανθρώπων θα γίνει καλύτερη, ο έλεγχος... Όλα τα παιδιά αποκτούν ευκολότερη και πιο ισότιμη πρόσβαση στη γνώση, τη μόρφωση και την πληροφορία, αξιοποιούν τις δυνατότητές τους, αποκτούν απαιτούμενες δεξιότητες και εξελίσσονται ανεμπόδιστα σε όλους τους τομείς. Οι άνθρωποι επικοινωνούν, λεπιδρούν, επηρεάζουν και επηρεάζονται, ενημερώνονται και αποφασίζουν με καλύτερα κριτήρια και οι επιλογές τους είναι περισσότερο ελεύθερες. Οι άνθρωποι μέσα από το ίντερνετ, τα κοινωνικά δίκτυα και τους ιστότοπους σχέσεων παιχνιδιών διασκέδασης και ανταλλαγής απόψεων, πληροφοριών και κάθε είδους ενδιαφερόντων επικοινωνούν χωρίς περιορισμούς τόπου και χρόνου, εκφράζουν σκέψεις, συναισθήματα και προβληματισμούς, έχουν και παρουσιάζουν θετική αυτοεικόνα, εκφράζονται χωρίς πίεση, άγχος και περιορισμούς, ικανοποιούν ανάγκες
και βρίσκουν διέξοδο και λύσεις στα προβλήματα που τους απασχολούν. Οι νέες τεχνολογίες κάνουν την καθημερινότητά μας ευκολότερη και καλύτερη σε όλους τους τομείς. Μέσα από τα κινητά μας, καλούμε το αυτοοδηγούμενο αυτοκινητό μας να μας μεταφέρει στον προορισμό μας, ρίχνουμε κατ' οδόν μια ματιά στις ειδήσεις, δίνουμε εντολή στο ρομπότ να ποτίσει τα λουλούδια μας να πετάξει τα σκουπίδια και στις έξυπνες συσκευές του σπιτιού μας να προετοιμάσουν την υποδοχή μας στη συγκεκριμένη ώρα με το φαγητό ψημένο και ζεστό, το νερό στη σωστή θερμοκρασία για να κάνουμε το μπάνιο μας, τη μουσική στις επιθυμητές επιλογές μας, την ανάκληση του κρεβατιού στη σωστή θέση για να μην κουραζόμαστε και το ψυγείο μας ανοιχνεύει αυτόματα τις ελλείψεις και τις παραγγέλειες ζητώντας απλά μια έγκριση από εμάς. Λοιπόν, συνεχίζουμε, ελέγχουμε που βρίσκονται τα παιδιά μας, τι κάνουν αυτή την ώρα και τι μάθημα και εργασίες έχουν να κάνουν στην ψηφιακή τάξη τους και αν τις έκαναν, αν είναι ευχαριστημένα και χαρούμενα και γενικά έχουμε μια άμεση επικοινωνία μέσω των νέων τεχνολογιών. Επικοινωνούμε άμεσα με τους εκπαιδευτικούς που απολαμβάνουν την εργασία τους με την υποστήριξη των νέων τεχνολογιών, είναι πάντα διαθέσιμη και θετική σε επικοινωνία και συνεργασία και βρίσκουμε πάντα μαζί τις καλύτερες λύσεις σε τυχόν προβλήματα. Κανονίζουμε ένα ταξιδάκι να ψυχεί στο απόγευμα για καφέ στην άλλη άκρη του Ατλαντικού και το επόμενο Σαββατοκύριακο μέχρι το Φεγγάρι ή τη διαστημική βάση που έχουν εγκατασταθεί συγγενείς μας, οι φίλοι. Και όλα αυτά εύκολα, γρήγορα και απλά. Να τελειώσω τα θετικά σενάρια. Ελέγχουμε με αισθητήρες και ανιχνευτές τις λειτουργίες του σώματος ανά πάσα στιγμή και σε δυσλειτουργίες ή άλλες προβληματικές καταστάσεις ενημερώνεται άμεσα ο γιατρός μας, δεν ξέρω και ποιος άλλος, και μας δίνονται οδηγίες πρόληψης και αντιμετώπισης των προβλημάτων. Σε περίπτωση επίγοντος προβλήματος, αυτοοδηγούμενα στενοφόρα με πλήρωμα ρομπότ μας μεταφέρουν άμεσα στο νοσοκομείο αφού έχουν προσφέρει πρώτες βοήθειες και έχουν κάνει στη διαδρομή εξετάσεις και ενδελεχή έλεγχο των λειτουργιών του σώματος. Μπορούμε να συνεχίσουμε με διάφορα σενάρια για την πραγματικότητα που μας επιφυλάσσει η γενίκευση της χρήσης των νέων τεχνολογιών και των κοινωνικών δικτύων στο μέλλον. Μπορούμε να αποδεχτούμε τη θετική ή την αρνητική πλευρά της εξέλιξης και βέβαια δεν χρειάζεται να σας ρωτήσω γιατί πάλι μοιράζονται οι απόψεις μας ότι έχουν θετικές και αρνητικές επιπτώσεις. Οι νέες τεχνολογίες, όπως και όλες οι εφεδρέσεις, οι εφαρμογές έχουν τη θετική και την αρνητική πλευρά τους, τη φωτεινή και τη σκοτεινή. Έτσι και οι νέες τεχνολογίες και το διαδίκτυο είναι εργαλεία που μπορεί να χρησιμοποιούν θετικά ή αρνητικά όπως όλα τα εργαλεία. Προσαρμόζονται και διαφοροποιούνται ανάλογα με τις κοινωνικές συνθήκες, ακολουθούν τις κοινωνικές εξελίξεις, αλληλεπιδρούν και αλληλεπηρεάζονται σε πολλά επίπεδα. Μπορεί να διευκολύνουν ή να εμποδίζουν την επικοινωνία και αλληλεπίδραση και να συμβάλλουν στην ελεύθερη διακίνηση της γνώσης, ιδεών, πληροφοριών και ειδήσεων ή να χρησιμοποιηθούν για λογοκρισία, έλεγχο, προπαγάνδα και καταπίεση ανάλογα με τη μορφή της κοινωνίας. Παίρνουμε παράδειγμα κάποια καθεστώτα, ας πούμε στην Κίνα. Το ίντερνετ είναι εντελώς διαφορετικό από το δικό μας, εντελώς ελεγχόμενο και λογοκρινόμενο. Κάποιοι παρομοιάζουν το διαδίκτυο και τα κοινωνικά δίκτυα με ένα ανοιχτό παράθυρο που διευρύνει τους ορίζοντες της ανθρωπότητας. Το διαδίκτυο, τα κοινωνικά δίκτυα και οι νέες τεχνολογίες του σύνολό τους είναι μέσον, το μέσον και όχι το ενεργούν, που είναι ρόλος του ανθρώπου αν δεν υιοθετεί άκρητα τη θέση των μέσων, δεν αδρανεί και δεν αντικατασταθεί από τα μέσα. Πάντα τα νομίσματα έχουν δύο όψεις. Τη διαφορά την κάνει ο τρόπος με τον οποίο βλέπουμε τα πράγματα και χρησιμοποιούμε τις δυνατότητες που μας προσφέρουν τα μέσα και ο λόγος για τον οποίο κάνουμε χρήση τους. Η γενικευμένη και διαρκής χρήση των νέων τεχνολογιών μπορεί να μετατραπεί σε πρωταρχική αξία και ανάγκη στη ζωή μας και να οδηγηθούμε σε αποπροσανατολισμό προτεραιοτήτων και μείωση προσωπικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων, αληθινής επικοινωνίας και κοινωνικοποίησης και κριτικής τάσης και συμπεριφοράς, με κίνδυνο μετατροπής μας σε παθητικά υποχείρια και έρμεα, έντεχνα προσφερόμενων ιδεολογικών, κοινωνικοπολιτικών και άλλων αξιών, πεποιθήσεων και συμπεριφορών. Και τότε οι νέες τεχνολογίες δεν είναι στη ζωή μας, αλλά είναι η ζωή μας. Δεν είναι τάση, αλλά στάση ζωής που ρυθμίζει συμπεριφορές και αντιδράσεις, που ρυθμίζει την ίδια μας τη ζωή.
Στόχος είναι και πρέπει να είναι να μην αντιστραφούν οι όροι και να παραμείνουμε εμείς χρήστες των μέσων, εκμεταλλευόμενοι και αξιοποιώντας τις τεράστιες δυνατότητες που έχουν και μας προσφέρουν τα μέσα που πρέπει να παραμείνουν μέσα. Η χρήση των μέσων, η αξιοποίηση των τεράστιων δυνατοτήτων τους μπορούν να δώσουν λύσεις σε πάρα πολλά προβλήματα. Η χρήση τους για ηλεκτρονική επικοινωνία και αλληλεπίδραση μπορεί να ενισχύσει φιλικούς και συγγενικούς και κοινωνικούς δεσμούς και θεσμούς, επεκτείνοντας τη φυσική επαφή και να βελτιώσει τη ζωή μας σε πολλούς τομείς χωρίς να την καθορίζει και να την ελέγχει. Και τελειώνοντας, αυτοί που βρίσκουν καταφύγιο στον ψηφιακό κόσμο και κλείνονται μέσα σε αυτόν, συνήθως αντιμετωπίζουν από πριν διάφορα προβλήματα και έχουν δυσκολίες σε ψυχοσυναισθηματικό, κοινωνικό και επικοινωνιακό επίπεδο. Εκεί, μέσα σε αυτόν τον κόσμο, βρίσκουν έναν πιο φιλόξενο και ελεγχόμενο από αυτούς εικονικό κόσμο, λιγότερο εχθρικό, απειλητικό και επικίνδυνο από τον πραγματικό, μέσα στον οποίο μπορούν να αισθάνονται ασφαλείς, ικανοί, αποδεκτοί και να έχουν αναγνώριση, επιτυχίες και επιβράβευση. Το ερώτημα είναι αν τα κοινωνικά δίκτυα οδηγούν σε εξάρτηση ή τα προβλήματα οδηγούν στα κοινωνικά δίκτυα. Να είστε όλοι καλά. Σας ευχαριστώ και είμαι στη διάθεσή σας για ό,τι